Στο νέο σχεδιασμό τη Aegean για το 2024 και μετά από μια εξαιρετικά πετυχημένη χρονιά που έδωσε συνολικά η Κρήτη, εντάσσεται πλέον μία ακόμη αεροπορική διασύνδεση που θα ενώσει την Κρήτη με την Πελοπόννησο. Πρόκειται για το δρομολόγιο Ηράκλειο Καλαμάτα, το οποίο θα εκινήσει την 1η Ιουνίου και θα εκτελείται δύο φορέ την εβδομάδα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την Aegean το 2023 από το Ηράκλειο και από την Κρήτη. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε νέα δρομολόγια από το νησί για όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Έτσι, από 1η Ιουνίου θα επιχειρούμε ένα νέο δρομολόγιο που θα διασυνδέει απευθείας το Ηράκλειο με την Καλαμάτα και την Πελοπόννησο. Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο με ATR αεροσκάφος και σκοπό έχει να διευκολύνει τόσο τον ντόπιο πληθυσμό όσο και τους επισκέπτες του Ηρακλείου και της Κρήτης να επισκεπτούν την Πελοπόννησο και την Καλαμάτα. Με την προσθήκη αυτή τη νέα διασύνδεση, η Aegean στοχεύει να ενώσει δύο περιοχέ, δίνοντα τη δυνατότητα στου κριτικού να έχουν μια διασύνδεση με αυτή την περιοχή ευκολότερη από όσε δυνατότητες είχαν πριν, αλλά και στου επισκέπτε τη Κρήτη να έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τη λίστα με τα μέρη που θα μπορούν από την Κρήτη να επισκεφθούν. Το βασικό σκεπτικό πίσω από την επιλογή μας να διασυνδέσουμε την Κρήτη με την Πελοπόννησο είναι να δώσουμε και να διευκολύνουμε, να δώσουμε επιλογές και να διευκολύνουμε τον κόσμο να μεταβεί σε προορισμούς που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να τις κάνει είτε με άλλα μέσα είτε με άλλες διασυνδέσεις μέσω Αθήνας ή για παράδειγμα μέσω πλοίου. Άρα το δυσκολεύει. Ε, το σκεπτικό μας λοιπόν είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μετακινηθεί πάρα πολύ εύκολα με μια πτήση ε, περίπου 45 λεπτών ε, και να επισκεπτεί ε, την Πελοπόννησο και τους προορισμούς σε όλη την περιοχή. Οι πτήσεις θα εκτελούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο με αεροσκάφη τύπου ATR και η διάρκεια τους θα είναι περίπου 45 λεπτά. Είναι πρόταση και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε τη στήριξη των ανθρώπων της Κρήτης για να στηρίξουν με τη σειρά τους αυτό το δρομολόγια όπως το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε και εμείς να επιχειρούμε σε τέτοιου προορισμούς και να διαβρύνουμε και τις δικές τους επιλογές.